Θα συζητήσουμε με τον Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι σήμερα στην πρωινή παρέα του Real FM 107,1. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας παρέα, κύριε Πρίτανη, και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Σαμολαδά. Καλή εβδομάδα. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα στους ακροατές. Τι δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις του οίκου φορτίου στα αστικά απόβλητα για τη Θεσσαλονίκη? Πριν πω τι δείχνουν, θα έλεγα ότι η προηγούμενη εισαγωγή του θέματος, έτσι όπως την εκθέσατε, αναφέροντας το τι συμβαίνει με τη μετάλλαξη όμικρον, το τι είναι, έτσι με πολύ απλά λόγια, αλλά και κλείνοντας με δύο νούμερα τους 96 θανάτους και τους 600, κοντά 650, ναι. 647, ναι. Έτσι, διασωληνωμένους. Αυτό λοιπόν σε σχέση με τι, με τα 3.800 περίπου τεστ τα οποία έγιναν χθες. Είναι τρομακτικά νούμερα, είναι πολύ δύσκολα νούμερα, νούμερα που πραγματικά λυπούν τον οποιονδήποτε. Αυτά λοιπόν τα νούμερα, σε συνδυασμό με αυτό που βλέπουμε εμείς, δηλαδή τι, την συνεχή, ενώ υπήρχε μία περίοδος η οποία έδινε την εικόνα μιας επιπεδοποίησης σε πολύ υψηλά βέβαια επίπεδα συγκέντρωσης του ιού, τις τελευταίες 10 μέρες συνεχίζουμε όμως να έχουμε μια αυξητική τάση του επίπεδου του οίκου, της συγκέντρωσης του οίκου φορτίου στα λίμματα, κάτι το οποίο δείχνει, και να είμαστε έτσι, μπορεί να μην ακουστεί καλά, αλλά έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την υψηλότερη τιμή συγκέντρωσης του οίκου φορτίου από την αρχή της πανδημίας. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, δηλαδή επειδή έχουμε και μια κοινωνία με εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους συμπολίτες μας, σημαίνει ότι η διασπορά του ιού στην κοινότητα είναι ιδιαίτερα, μα ιδιαίτερα μεγάλη. Ναι. Με τι αποτέλεσμα, τον αριθμό των κρουσμάτων, όπως είπατε νωρίτερα, και στη συνέχεια δυστυχώς τον αριθμό των διασωληνωμένων ή των συνανθρώπων μας που αποβιώνουν. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα το οποίο θέλει όχι απλώς ιδιαίτερη, θέλει φοβερή προσοχή, φοβερή κατά τη γνώμη μου συμπεριφορά από όλους μας, έτσι ώστε να μην δυσκολέψουν έτσι περαιτέρω τα πράγματα. Ξέρω ότι δεν κάνετε προβλέψεις, κύριε Παπαϊωάννου, αλλά αναρωτιέμαι, αυτό είναι η κορύφωση του τέταρτου κύματος ή θα συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση των κρουσμάτων και τις επόμενες μέρες? Όταν είχαμε τις αυξήσεις κάπου τον μέσα Οκτωβρίου, βλέπαμε μια μεγάλη αυξητική τάση και στη συνέχεια διαπιστώθηκε μια επιπέδωση, όπως είπα και νωρίτερα. Υπήρξε η αίσθηση, υπήρξε η άποψη, χωρίς όμως να το λέμε ξεκάθαρα και τουλάχιστον τότε δεν το έλεγα, ότι ναι, είναι θετικό και περιμένουμε να δούμε. Και βλέπουμε ξανά τώρα μια σημαντική αύξηση. Το αν θα είναι αυτό η κορύφωση ή όχι, νομίζω ότι είναι ακόμα σχετικά νωρίς. Κάπου στα μέσα Δεκεμβρίου, 10 με 15 Δεκεμβρίου, θα έλεγα με βάση τις προβλέψεις του μοντέλου μας και με αυτά που βλέπουμε στα λίμματα, γιατί εμείς δεν κάνουμε μια απλή στατιστική να βάλουμε κάποια νούμερα σαν ένα μαθηματικό τίτλο, αλλά με πραγματικά στοιχεία, τότε για εκτιμώ γύρω στις 10 με 15 Δεκεμβρίου θα φανεί το εάν αρχίζει αυτή η καμπύλη ουσιαστικά να επιπεδώνεται και στη συνέχεια να δώσει και την κάμψη. Δεν μπορώ να πω αν είναι η κορύφωση. Εσείς, ειλικρινά, ήθελα, εσείς, αλλά δεν μπορώ να το πω με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Εσείς από αυτή την επεξεργασία, την απτή που κάνετε των λιμάτων, δηλαδή εργαστηριακά στοιχεία, είσαστε σε θέση να εντοπίσετε την όμικρον αν εμφανιστεί στη χώρα μας? Είναι προφανές ότι όπως είχε γίνει και με τις προηγούμενες μεταλλάξεις, φυσικά μπορεί να γίνει, δεν μπορεί όμως αυτό να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, γιατί άλλο η κατάδειξη της μετάλλαξης αυτή σε ένα βιολογικό υγρό το οποίο έχει μια συγκεκριμένη απευθείας κατεργασία και άλλο η κατάδειξη μιας μετάλλαξης στο υλικό αυτό που εμείς μετράμε, σαφώς και μπορεί να γίνει, αλλά θέλει να πάρει μεγάλο διάστημα για να στανταριστεί κάπως η μέθοδος, όμως μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Ναι. Κατακλείδη νομίζω ότι πολύ ορθώς όλα τα κράτη παίρνουν τα μέτρα που παίρνουν. Η χώρα μας πάλι έτσι όπως είπατε είναι σε εγρήγορες υγειονομικές αρχές και φυσικά
δεν μένει παρά η επιστημονική κοινότητα να περάσει ένα διάστημα για να μπορέσει να είναι σίγουρη για το τι είναι αυτή η μετάλλαξη, γιατί σήμερα ακούγονται πάρα πολλά. Κανείς όμως, και λογικό, δεν μπορεί να πει σε μία εβδομάδα ότι η συμπεριφορά αυτής της μετάλλαξης είναι αυτή ή είναι η άλλη. Υπάρχουν ενδείξεις, όμως πρέπει και αυτή να μελετηθεί και θέλει ένα διάστημα σχετικά βραχή, όχι ιδιαίτερα μεγάλο, για να μελετηθεί να δούμε τη συμπεριφορά αυτής της μετάλλαξης. Είναι δηλαδή απλά πιο μεταδοτική, χωρίς να είναι περισσότερο λοιμογόνος. Είναι και τα δύο. Φαίνεται, τουλάχιστον με τις... Με ό,τι έχει αναφερθεί και έχει δημοσιευτεί μέχρι τώρα, το πρώτο κομμάτι. Αλλά μένει να το δούμε. Ναι. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, αν το εμβόλιο που έχουμε κάνει και η τρίτη αναμνηστική δόση, αν πιάνουν αυτή τη μετάλλαξη ή αν είναι σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα. Τώρα τα μέτρα που είναι ήδη σε ισχύ, κύριε Πρίτανη, είναι αρκετά για την ανάσχεση της πανδημίας ή θα πρέπει να ληφθούν και άλλα που θα περιορίζουν ενδεχομένως ακόμη περισσότερο την κινητικότητα στους ανεμβολίαστους? Όπως κάνω, όπως πάντα, η άποψή μου είναι σταθερή. Να είναι η ίδια. Εμείς ως ομάδα παρουσιάζουμε τα στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία, και υπάρχει πολιτεία, στην πολιτεία η ομάδα των ειδικών που παίρνει τις συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί αυτοί βλέπουν και το υπόλοιπο κομμάτι, του σκληρούς δείκτες της πανδημίας. Αν όμως ήθελα να δώσω μια προσωπική άποψη με βάση όλα την επιστημονική προσέγγιση, αλλά και όλα όσα εμείς διαπιστώνουμε μέσω του μοντέλου σε σχέση με τους συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς φορείς, θα έλεγα ότι αν υποτεθεί ότι σήμερα, κυρία Σαμολαδά, παίρναμε κάποιο μέτρο, ας υποτεθεί ότι σήμερα υπήρχε ένας α ή β περιορισμός για 10 ή 15 μέρες, υπάρχει ο περιορισμός με μια α συμπεριφορά την οποία έχουμε σήμερα. Αν η συμπεριφορά μας δεν αλλάξει σε 10 ή 15 μέρες, τι θα αλλάξει και μετά την πάροδο αυτών των 15 ημερών? Άρα λοιπόν, το έχετε δίκιο, παραπάνω, έπρεπε να έχουμε εκπαιδευτεί αυτά τα δύο, σχεδόν δύο το χρόνια. Το όποιο παραπάνω ή λιγότερο μέτρο είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με την εφαρμογή αυτού, το οποίο θα προταθεί από ποιους? Από όλους εμάς. Άρα πολύ απλά, ό,τι πρέπει να κάνουμε μέχρι τώρα εφαρμόζεται? Αν εφαρμόζεται, το βλέπουμε. Αν δεν εφαρμόζεται, γιατί να θελήσω κάτι παραπάνω? Σε κάθε περίπτωση, ότι η εγρήγορση πρέπει να υπάρχει, σαφώς και πρέπει να υπάρχει, διότι όλα αυτά, βλέπετε, είπατε τα νούμερα νωρίτερα. 90 τόσοι θάνατοι σε πολύ μικρό αριθμό. Ναι, ναι. Πολύ μικρό αριθμό, και δεν ξέρω τι θα γίνει από σήμερα που ξεκινάνε πάλι τα rapid test των εργαζομένων ανεμβολίαστων, που για να πάνε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα θα χρειαστούν. Δηλαδή, βλέπουμε πάντα το Σαββατοκύριακο να υπάρχουν λιγότερα τεστ, οπότε και λιγότερα κρούσματα. Για να δούμε τώρα που ξαναμπαίνει στους ρυθμούς η καθημερινότητα. Κύριε Παπαϊωάννου, ήθελα να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο, για το οποίο υπάρχουν σοβαρές επιστημονικές ενστάσεις. Ποια προβλήματα δημιουργεί και πόσο επηρεάζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων των ΤΕΦΑ? Για ένα τέτοιο νομοσχέδιο νομίζω ότι είναι άλλοι πολύ καλύτεροι, πολύ πιο σχετικοί. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είμαι καθόλου σε σχέση με το αντικείμενο αυτό. Όμως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι την περασμένη εβδομάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είχαμε μια συνέντευξη τύπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τη συμμετοχή του Κοσμήτωρα και των δύο προέδρων των τμήματων επιστημών φυσικής αγωγής. Και η προσέγγιση την οποία δώσαμε, η οποία εδόθη μάλλον από τους συναδέλφους στη συνέντευξη τύπου για τον νέο αθλητικό νόμο, είναι η περιφρούρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων των σχολών, των ΤΕΦΑ, φυσικά της Θεσσαλονίκης αλλά και πανελλαδικά. Δηλαδή ότι η επιστημονική προσέγγιση των αποφύτων των ΤΕΦΑ είναι τέτοια, η οποία μπορεί να δικαιολογήσει την παρουσία του σε όλους, την παρουσία τους σε όλους τους αθλητικούς χώρους, τα γυμναστήρια, και ο οποιοσδήποτε άλλος ο οποίος έχει τα προσόντα, έχει κάποιες γνώσεις, έχει οτιδήποτε, σε τελική ανάλυση να είναι βοηθός του επιστήμονα και όχι να έχει τον
να είναι το πρώτο βιολί. Να έχει την ίδια δικαιοδοσία, βέβαια, με κάποια σεμινάρια. Και ξέρετε, αυτό μπορώ να το κάνω μια αντιπαραβολή για να το καταλάβει ίσως περισσότερος κόσμος που μπορεί να μην έχει επαφή με το χώρο των αθλημάτων και της γυμναστικής. Είναι ότι δεν είναι το ίδιο να σας κάνει μια θεραπεία ένας γιατρός δερματολόγος και να σας κάνει την ίδια θεραπεία ή να επιτηρεί ένας βοηθός αισθητικού ή μια αισθητικός, ας πούμε. Παράδειγμα, και αισθητικός όχι από ΤΕΗ, αισθητικός από κάποια κέντρα που κάνουν κάποια σεμινάρια. Νομίζω ότι το παράδειγμα που δώσατε πραγματικά είναι έτσι. Σκεφτείτε να πάει για άθληση ένας συντοπίτης μας 50-55 ετών με την όποια μικρή ή μεγάλη επιβάρυνση υγείας, εγώ θα λέω και καθόλου, αλλά να αθληθεί και ένας 25ης, με άλλη προσέγγιση πας στον 25ης, με άλλη παστολόγηση στον άτομο των 50 ετών. Αυτή λοιπόν τη διαφοροποίηση, τον τρόπο προσέγγισης της αθλητικής της άθλησης, όλα αυτά τα ξέρει με σιγουριά ένας απόφυτος των ΤΕΦΑ. Ναι. Και νομίζω ότι ο ρόλος μας ως πανεπιστήμιο είναι να προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τα θετικά του όποιου πτυχιούχου, εν προκειμένου των ΤΕΦΑ, έτσι ώστε να μπορεί να κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Και είναι επίσης θετικό το ότι η πολιτεία διαμέσου του αρμόδιου υπουργού το ίδιο απόγευμα είχε συνάντηση με τους προέδρους όλων των τμήματων ΤΕΦΑ ανά την Ελλάδα και έτεινε, από ό,τι διάβασα, ενημερώθηκα από τους συναδέλφους και διάβασα και στα ειδησιογραφικά site, έτεινε ευήκον ουστ σε αυτήν την αγωνία για τα νέα παιδιά που είναι πτυχιούχοι. Και το βρίσκω πάρα πολύ θετικό. Ναι. Νομίζω ότι θα το δει ο αρμόδιος υπουργός. Τώρα, να κλείσουμε τη συζήτησή μας με την πρόσφατη επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, στο Αριστοτέλειο, που εγκαινίασε στο επιστημονικό αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου το αρχείο του μεγάλου ποιητή και λογοτέχνη Ντίνου Χριστιανόπουλου. Τι σημαίνει, κύριε Πρίτανη, κύριε Παπαϊωάννου, για το Αριστοτέλειο το συγκεκριμένο αρχείο και τι σας είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το αρχείο του Ντίνου Χριστιανόπουλου, όπως και αρχεία πολλών άλλων λογίων, πολλών άλλων σημαντικών προσωπικότητων, συλλογητρικόγλου, πάρα πολλές, υπάρχουν στο Αριστοτέλειο. Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα για τη Θεσσαλονίκη, των γραμμάτων, του πολιτισμού, της τέχνης. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό ότι στο σημείο που έχει φτιαχτεί η γωνιά του Ντίνου Χριστιανόπουλου, με κάποια χαρακτηριστικά από τα οποία έπιπλο, το γραφείο του, το πορτατίφ του, την καρέκλα του, τα γυαλιά του, το στυλό του, διάφορες ιδιόχειρες σημειώσεις δωρεύτηκαν στο Αριστοτέλειο από τον κύριο Μέγα, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Όλη δηλαδή αυτή η παράθεση των γραφείων των σημαντικών αυτών προσωπικότητων δείχνει ότι ως Πανεπιστήμιο, ως κεντρική βιβλιοθήκη που μπορεί να την επισκεφθεί ο κάθε πολίτης, περικλείουμε, αγκαλιάζουμε όλη αυτή την διαχρονική πολιτιστική και ακαδημαϊκή και επιστημονική πορεία όλων αυτών των ατόμων. Για μας λοιπόν ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το ότι η ίδια η αυτοεξοχώτηση Πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, εγκαινίασε αυτόν τον χώρο. Και πραγματικά εκείνο που επίσης είναι σημαντικό, σαφώς της άρεσε, έγραψε και στο βιβλίο βεβαίως των επισκεπτών της βιβλιοθήκης την άποψή της, και αφού είδε και τους υπόλοιπους χώρους, τα πολλά χειρόγραφα αμύθιτης αξίας, τα οποία είναι από τον 12ο-13ο αιώνα σε διάφορα επίπεδα που έχουμε στην βιβλιοθήκη και εκτίθενται, και έκλεισε με την συνάντησή της με 4 επιστημονικές ομάδες, με φοιτητές, όχι με μέλη ΔΕΠ, με φοιτητές οι οποίοι έχουν πάρει διεθνή βραβεία σε πολλούς επιστημονικούς, φοιτητικούς και μη διαγωνισμούς. Κάθισε με τα παιδιά, ζήτησε μαζί τους, έκανε ερωτήσεις σε ένα τραπέζι, πολύ απλά, και ήταν μια προσέγγιση η οποία, γιατί η επιστήμη, όπως γνωρίζετε, και νομίζω ότι δεν είναι για βαρύγδουπες εκδηλώσεις και ιστορίες, η επιστήμη με απλό τρόπο, χωρίς έτσι φανφαρονισμούς, προχωρά και καταλήγει στο στόχο της.
Έτσι λοιπόν και η πρόεδρος κάθισε με τα παιδιά, με τους νέους φοιτητές, προπτυχιακή και μεταπτυχιακή, και συζήτησε τις εντυπωσιακές επιδόσεις τους, βέβαια, τα επιτεύγματά τους, τις επιτυχίες τους. Η διεθνή επιστημονική κοινότητα. Που είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Του Αριστοτελείου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρίτανη, κύριε Παπαϊωάννου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας.